Βαγγέλη, δεν γίνεται να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σεζόν. Αυτό είναι τρέλα, είναι παράνοια. Παράνοια. This is Broscar. Cringe. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Broscar, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφλα. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τους πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Τα Broscar έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock! Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your family! Now, come! Today, I'm gonna kill the motherfucker. Broscar, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan, you son of a bitch! Broscar, σεζόν 2, 300. Τι άλλο θες, τίποτα. Πάμε. Ένα δυνατό ξεκίνημα. Ακριβώς αυτό. Κι σοκ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και στο chat που μας βλέπει αυτή τη στιγμή live στην πρεμιέρα. Κάνουμε shout out στα παλικάρια μας αυτή τη φορά. Ναι, στα αδέρφια, στα μπρο. Στα μπρο που μας στηρίξανε την πρώτη σεζόν. Παιδιά, να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή συνεχίζεται χάρη σε εσάς, γιατί έχει 100%. Πάρα πολύ μοντάζ και πολλή δουλειά. Οι 300 είναι και η πρώτη comic book movie που κάνουμε, αλλά δεν το βλέπω σαν comic book movie σχεδόν αυτό. Υποθέτω ότι οι κάτοικοι του εξωτερικού μπορεί να το δουν σαν comic book movie, αλλά μαλάκα οι Έλληνες αυτή την ταινία. Ήτανε... Καταρχάς την αγκαλιάσαμε με όλη μας την αγκαλιά. Θέρμη. Αυτό. Και την αγάπη. Το έχεις δει σινεμά, Βαγγέλη? Μαζί το είχαμε δει. Το ξέρω, Βαγγέλη, ήταν ωραία σφαγίδα και πέρασες. Μαλάκα. Ήμασταν τόσο χαϊπαρισμένοι. Holy shit, παιδιά. Σαν το στήλιο. Μαλάκα στο σινεμά, κατάμεστο. Ναι. Μόνο καπνογόνο δεν είχαμε ανάψει. Φωνάζαμε, χειροκροτάγαμε. Ακουγότανε κάτι. Ελάς, κάτι τέτοιο. Αλλά και Έλληνας να μην είσαι, ρε φίλε. Μετά το τέλος αυτής της ταινίας θες να βγεις έξω και να δείρεις κόσμο, μαλάκα. Δεν γίνεται. Μα όλη η ταινία σε χαϊπάρει για αυτό το πράγμα. Μαλάκα, ναι. Είναι πάρα πολύ χαϊπ ταινία. Είναι σαν το lose yourself στο γυμναστήριο, μαλάκα. Αντί να βάζεις το lose yourself, βάζεις τους 300 και κάνεις τα pumping iron που κάνετε εσείς στο γυμναστήριο. Δεν τα ξέρω γιατί κοίταμε. Κάποια στιγμή πάει να μπει πλοκή μες στην ταινία, ο Λεωνάιντας την κλωτσάει μέσα σε μια τρύπα. Κάνει να δεις η Σπάρτα. Ναι, fuck you πλοκή και συνεχίζει να σφάζει, μαλάκα βάρβαρος, δεν έχει σημασία. Είναι από τις ταινίες που δεν θέλει πλοκή και δουλεύει μια χαρά. Ναι, τέλειο. Αυτή τη φορά, παιδιά, θα πάμε κατευθείαν στην αφήγηση, γιατί επειδή είναι πρόσφατη ταινία, το DVD, η περιγραφή στο DVD ήταν actual καλή, δεν ήταν καλή. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα καν να τη βάλουμε. Ήταν actual καλό marketing, δεν μας νοιάζει. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε, πάμε τα κλασικά μας. Πάμε ένα υπέροχο μήνυμα από το χορηγό μας, αυτό το ωραίο σποτάκι το οποίο έχει κερδίσει τις καρδιές. Είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα λεπτό και κάτι. Κυρίες και κύριοι, ο χορηγός μας σήμερα είναι το NordVPN και αυτή είναι η πιο εύκολη χορηγία που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, διότι αυτό είναι το δικό μου NordVPN που χρησιμοποιώ στο λάπτοπ μου εδώ και ένα χρόνο. Και αυτό είναι το NordVPN που χρησιμοποιούσα ήδη στο κινητό μου πριν πάρω τη χορηγία. Αυτό είναι το NordVPN στο PC του σκηνοθέτη μου. Και αυτό είναι το NordVPN που έχω περασμένο εδώ και ένα χρόνο στη Smart TV μου. Και γιατί να βάλω κι εγώ το NordVPN στη ζωή μου, Μιχάλη, σας ακούω και ρωτάτε. Τώρα μισό λεπτό να εξηγήσω! Δεν έχουμε 2005 και δεν γίνεται να κυκλοφορεί στο σημερινό ίντερνετ λες και έχουμε 2005. Τα δεδομένα σου είναι μονίμως εκτεθειμένα, ειδικά άμα κάνεις browsing από δημόσια δίκτυα. Σε όποιο site και να κυκλοφορήσω, όμως το NordVPN μεταμφιέζει την IP σου και κάνει το PC σου να χάνεται μέσα στο δίκτυο. Όπως ο έτσι ο DeTorrent Firenze χάνεται μέσα στο πλήθος μετά από ένα επιτυχημένο τσιγκέλωμα. Αλλά όλοι ξέρουμε γιατί θέλεις να βάλεις VPN. Για να έχεις πρόσβαση στο αμερικάνικο Netflix, δικέ μου. Πόσες φορές βάζεις να δεις ένα βίντεο και σου πετάει This video is not available in your country. Ό,τι πρόβλημα! Θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει. Δώσε βάση! Βήμα 1. Κλείνεις το browser. Βήμα 2. Καλού κακού προαιρετικά καθαρίζεις το κασέ σου. Βήμα 3. Ανοίγεις NordVPN. Βήμα 4. Διαλέγεις σε ποια χώρα θες να είναι το PC σου. Βήμα 5. Ανοίγεις Netflix, παύλα Amazon, παύλα BBC, παύλα YouTube με απόλυτη ανωνυμία και ασφάλεια. Βήμα 6. Στριμάρεις το content που θες να δεις και ταυτόχρονα νιώθεις πιο hacker και από το hackerman. Το NordVPN έχει πάρει τον κόλο του σε βραβεία και το συνιστούν όλοι αυτοί οι ειδικοί τεχνολογίας, όπως ακριβώς οι 59 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούσαν το skip τη δεκαετία του 80. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μπες σήμερα στο nordvpn.com / Broscar και αναβάθμισε σήμερα την εμπειρία σου στο ίντερνετ. Σήμερα.
Link στην περιγραφή όπως πάντα, βάλτε την ιντερνετική ασφάλεια στη ζωή σας, μην αφήνετε μονοπάτια από κατσίκες που είναι ευάλωτα στους hackers του Xerxy να... Συνεχίζουμε την αφήγηση. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. Η ταινία μας ξεκινάει, πάνω κάτω δείχνει τι θα πάθει όποιος θεατής δεν γουστάρει τους 300. Ναι, το μέλλον των θεατών. Το μέλλον των θεατών που χαιτάρουν την ταινία. If it'd been small or puny, he would have been discarded. Είναι ο Κιάδας. Ναι, και είναι ένα τίμιο μπρόσκαρ ξεκίνημα, θα μπορούσα να πω. Μαλάκα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Φυσικά. Τα νεκρά παιδιά, ως γνωστόν, είναι σήμα κατά τεθέν της εκπομπής μπρόσκαρ. Και της Σπάρτης. Και ξεκινάει με ένα πλάνο από κάτω προς τα πάνω, όπου βλέπεις κρανία παιδιά. Και το επόμενο κρανίο που είναι έτοιμο να προσθεθεί στη συλλογή. Ναι, που το τσεκάρει ένας γέροντας. Κάνει, δεν κάνει. Ακούμε τη γλυκιά φωνή του Φάραμι να λέει. Ωραία φωνή για αφήγηση. Ναι, ναι. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Φαίνεται πιο γέρος από ό,τι πραγματικά είναι. Είναι σαν ξεκούτης γέρος, αλλά δεν πειράζει. Και μας αφηγείται πάνω κάτω την εκπαίδευση που έχει ένα Σπαρτιάτης, δείχνοντάς μας παράλληλα την εκπαίδευση συγκεκριμένα του Λεωνίδα. Μας δείχνει το Λεωνίδα σαν παιδί. Μέρος της εκπαίδευσης μ' αρέσει που είναι συστηματικό bullying. Ναι, το bullying είναι ο τρόπος που τους εκπαιδεύουν. Γενικά ρε φίλε, το 300 είναι από τις ταινίες που τσαντίζουν τους SJWs περισσότερο από κάθε άλλη. Είναι σχεδόν σχεδιασμένη να τσαντίζει woke άτομα. Ναι. Ξεκινάει με ευγονική, check. Μετά έχουμε bullying, check. Καπάκια, έχουμε μια υπέροχη ζωοκτονία ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι CGI λύκος. Α, το λύκο, ναι. Check. Παρεπιπτόντως εκεί που σκοτώνει το λύκο είναι τέλειο. Το πιο επικό key lever, μαλάκα. Το καρφώνει από εκεί και φαίνεται από εδώ. It's perfect. Μπράβο, ναι, αυτή πλανάρα, μαλάκα. Ο Ζακ Σνάιντερ, να το πούμε αυτό, οπτικά σας σκηνοθέτης. Εντάξει, το γαμάει στο slow motion, η αφηγήση του είναι κάπως, αλλά σε αυτό που λέμε shot composition στη δομή πλάνου. Απλά τέλειος. Βάλε την κάμερα σε τρίποδα και στήσε το πλάνο να είναι τέλειο. Πίνακα ζωγραφική, μαλακά. Πατά πώ και είναι πίνακα. Πολύ καλά. Αλλά έρχονται οι Πέρσες, φίλε Βαγγέλη, σε slow motion. Είναι εκεί πέρα που λέει They want to devour tiny Greece. Ready to devour tiny Greece. Και είναι η πρώτη φορά που λέει Greece και στο σινεμά έχει κάπω. Είπε Greece! Το Hollywood είπε Greece, μαλακά. Έχουν να πούνε Greece από την τρία που είμαστε κακοί. Οπότε περνάμε στην. Μαλάκα, ήμουν έτοιμος να πω, περνάμε στο πρώτο από τα 62 fuck yeah moments αυτής της ταινίας. Είναι όλα, η ταινία είναι fuck yeah moments. Όντως, είναι αλυσίδα από fuck yeah moments σειραμένα μεταξύ τους με σελοτέιπ και κάποιες σκηνές στη σύγκλιτο or something. Από μια άλλη ταινία που έχει γράψει από πάνω πατέρα σου, παιδί μου στο VHS. Listen carefully, Leonidas. Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. Κούνια που τους κούναγε. Προκαλούν και αυτοί ρε μαλάκα. Έμα ρε μαλάκα, τώρα πήγες στη Σπάρτη να πεις τι. Πήγες στη Σπάρτη με κεφάλια πεσμένων βασιλιάδων και του λέει θέλω earth and water. Earth and water. Τι λες μωρέ μαλάκα, τι λες μωρέ μαλάκα. Αυτά θα τα δώσουμε στους Αθηναίους που είναι και Έλληνες. Εσένα θα τα δώσουμε. Οι οποίοι Αθηναίοι τι είναι, Βαγγέλη? And if those philosophers and boy lovers. Είναι philosophers and boy lovers. Και μ' αρέσει που του λέει ο Λεωνίδας στην αρχή του Αγγελιοφόρου. Know that in Sparta, everyone, even a king's messenger, is held accountable for the words of his voice. Ναι, εξηγέται στην αρχή. Εξηγέται. Ακόμα και αν έρθεις και πεις, ο Μιχάλης μου είπε να σου πω αυτό. Όχι, εσύ μου το λες. Να μην ερχόσουν. Ο Αγγελιοφόρος είναι σε φάση, κάτσε, αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι δίκαιο. Και έχει δίκαιο. Και δεν μας νοιάζει, ναι. Διότι... This is Sparta! Τελείωσε, μαλάκα. Νομίζω από αυτό και μετά βγήκε η φράση «Μην πυροβολείτε τον Αγγελιοφόρο». Απλά κλωτσίστε τον στον Κεάδα, ως αυσίτ. Πέρα από αυτά, μ' αρέσει αυτό στην ταινία που οι ήρωές μας είναι πολλές φορές τσάτσι, παίζουν βρώμικα, είναι χερέκα και χαίρονται με το θάνατο των εχθρών τους. Άρχισε κάπως, μαλάκα, οι πρωταγωνιστές στο Hollywood δεν είναι έτσι. Δεν είναι κλισέ καλοί ήρωες. Όχι, όχι. Our ancestors built this wall. Your Persian scouts supplied the mortar. Ξέρεις τι, είναι σταθερή σε ένα πράγμα. Είναι ντόμπρι. Θέλουν να πάνε στον πόλεμο και να σκοτώσουν μέχρι τον τελευταίο του αντίπαλου. Και για να το κάνουν αυτό θα κάνουν τα πάντα. Ναι, αλλά δεν λένε ψέματα, ρε. Όχι. Το δηλώνουν από την αρχή. Ναι, του λένε εφόσον ήρθες, θα σε σκοτώσω. Ή θα πεθάνω. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν έχουμε κάνει καμία εισαγωγή, απολύτως κανένα, ρε παιδί μου. Είναι η φάση που λέμε, στο πρώτο πλάνο θα γνωρίσουμε τον Λεωνίδα που κάνει πάλι με το γιο. Who gives a fuck? This is Sparta, αγόρι μου, πάμε! Μ' αρέσει λοιπόν
πέρα, κλείνει άχρηστη παρένθεση. Μ' αρέσει που πριν τον κλωτσίσει, γυρνάει πίσω και κοιτάει τη γυναίκα του. Ναι, να πάρει ένα OK. Γνέφει αόρατα σχεδόν η Λίνα Χέντι. Κάνει αυτό το γνέψιμο του Χόλιγου που γυρίζει κάπως. Τώρα κουνήθηκε το κεφάλι της, δεν κουνήθηκε, δεν ξέρω. Είναι αυτό. Και λέει και την ατακάρα η γυναίκα, ρε παιδί μου, ότι. What makes this woman think she can speak among men? Because only Spartan women give birth to real men. Και το κοινό στο σινεμά στην Ελλάδα το παίζει έτσι, μαλάκα. Ναι! Γιατί οι αγγελιοφόροι προσβάλλουν και τη γυναίκα του Λεωνίδα. Λέει με ποιο δικαίωμα μου μιλάει η γυναίκα. Τι λέει, βρε καραγκιόζη. Μπούμ, φεμινιστική ταινία. My king and queen, I was just entertaining your guests. I'm sure. Έρχεται και ο πουλημένος, μαλάκα, ο Τσάτσος, ο Μακνόλτη θα το λέμε. Παίζει το Μακνόλτη στο The Wire. Ο Μακνόλτη. Είναι γραφιάς. Καλά, και αυτός κολοφετίδια είναι. Ο γένος είναι κολοφετίδια, μαλάκα. Ο σύμβουλος της συγκλή του της Γερουσίας. Μαλάκα, έχει καλύτερους κοιλιακούς από μένα στα 18. Ναι, ο κοτσονάτος είναι έτσι. Έχει γράμμωση εδώ. Και δεν σφίγγεται, απλά υπάρχει. Η Βασίλισσα είναι σε φάση. You're a wise and philosophized man. Τι λες, μωρή, τώρα τον είδε. Έκανε bench press να πούμε 3.000. Τέλος πάντων, ο Μακνόλτη πάει να τον διακόψει κάτι, ρε παιδί μου. Του κάνει μια πολύ ωραία έτσι επιβολή εκεί ο Λεωνίδας. We must be diplomats. And of course Spartans. And of course Spartans! Του καίει τα μάτια, μαλάκα, τα κάνει ζουμί με τους κεραυνούς που βγαίνουν από τα δικά του και γυρνάει εκεί. Τι λέγαμε? Που το βλέπεις από την αρχή ότι αυτός θα κάνει μαλακία. Ναι, ρε, το ξέρεις από την αρχή. Είναι ο κλασικός Weasel, μα είναι ο Sinclair. Μισό να κάνω ένα break εδώ πέρα, συγγνώμη. Έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, τον Μπρόσκαρ απέκτησε. Patreon! Πλέον μπορείτε να μας κάνετε κατευθείαν support. Λεπτομέρειες αμέσως τώρα. Θέλεις να στηρίξεις την καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν χωρίς να τα σκάς στις πολυεθνικές? Βαρέθηκες στις κλασικές χορηγίες με link στην περιγραφή? Θέλεις να είσαι αληθινό? Τι κάνεις, ρε μαλάκα? Ναι, επικό zoom με το φακό έτσι. Τι έρχεσαι με την κάμερα σαν ένα. Άντε γάμισε εσύ, ρε μαλάκα. Άντε γάμισε. Θέλεις να είσαι αληθινός μπρο του μπρόσκαρ? Τώρα μπορείς να γίνεις εσύ χορηγός της εκπομπής. https άνω κάτω τελεία www. Όπα, κάτσε και δύο κάθετος. Κάθετος. www.patreon.com/μπρόσκαρ. Με 3 ευρώ το μήνα είσαι ανθιπομπρό. Το όνομά σου φιγουράρει περήφανο στην περιγραφή κάθε επεισοδίου. Έκρηξη! Με 5 ευρώ το μήνα γίνεσαι μπρο. Τσατάρεις με άλλους μπρο στο Discord server μας και το όνομά σου χαράσεται με αίμα στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου. Μπριζόλα! Με 15 ευρώ είσαι αρχιμπρο. Προτείνεις το δικό σου recasting σε αποκλειστικό group του Discord μας και το καλύτερο μπαίνει κανονικά μέσα στο επόμενο επεισόδιο δίπλα στα recasting του Μάικιους και του Βαγγέλη. Επίσης, κάθε μήνα παίρνεις ένα δωρεάν live σχολιασμό μιας θρυλικής ταινίας από τον Μάικ και τον Βαγγέλη, ούτως ώστε να την δεις παρέα με τα παιδιά. Καθώς και αποκλειστικό behind the scenes υλικό. Μουστάκι! Με 100 ευρώ γίνεσαι Big Fat Super Mega Bro. Εκτός από όλα τα παραπάνω perks, σου στέλνουμε δωρεάν ένα merch κάθε μήνα. Και στα άδυτα του Discord μας, τσατάρεις απευθείας με Μάικιους και Βαγγέλη, όπου αποφασίζετε μαζί ταινίες που θα γίνουν μελλοντικά επεισόδια. Μπαζούκα, πύραυλος και άλλη έκρηξη. Και τέλος, με 1000 ευρώ μπαίνεις στην κατηγορία Μάμεν. Είπαμε να στηρίξεις, αλλά εσύ το γάμισες και ψόφισε. Λοιπόν, έχεις όλα τα προηγούμενα perks, συν ακόμα ένα. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο, κάνουμε λάνθιμο. Ούτε κλήρωση, ούτε ψηφοφορία, ούτε τίποτα. Μας λες ποια ταινία του λάνθιμου θες να γίνει μπρόσκαρ και γίνεται μπρόσκαρ. Κανονικότατα. Μπες τώρα στο patreon.com/μπρόσκαρ, διάλεξε το δικό σου επίπεδο στήριξης και γίνε μέλος του Bro Army σήμερα. Τα link είναι και αυτά στην περιγραφή, παιδιά, για να στηρίξετε και συνεχίζουμε. Welcome, Leonidas. Ο Leonidas σκαρφαλώνει ένα βουνό μετά για να πάει στους σοφούς να πάρει την άδειά τους or something. Ναι, να κατεβάσει τη Σπάρτη σε πόλεμο. We will use our superior fighting skills and the terrain of Greece itself to destroy them. Σαν σωστή ταινία μπρόσκαρ και αυτή έχει ναι! Μικρό πλανάκι, θα εξηγήσει το πλάνο, δεν έχει μακέτα, χαράζει στην άμμο, ζωγραφίζει. Δεν μπορούσε να βρει μακέτα. It's okay. Και τους λέει θα τους πάμε στα στενά, όπου μια από τις πολύ ωραίες ατάκες που το επαναλαμβάνει το μοτίβο their numbers come for nothing. Their numbers will come for nothing. Κάνει πολλές αναφορές Θερμοπύλες πριν φτάσουμε σαν Θερμοπύλες. Ισχύει. Η πρώτη είναι εκείνη που σκοτώνει το Λύκο σαν πιτσιρικά ο Λεωνίδας. Ναι, που τον παρασέρνει σε ένα στενό. Μπράβο. Και φρακάρει ο Λύκος. Και του περνάει το τσικέλι. Πολύ καλό. Οπότε πάει ο βλάκας ο Oracle σε μια ιέρια. Τη γλύφει. Τη γλύφει! Μετά αυτή κάνει ένα
χορεύει μέσα σε μια πισίνα ουσιαστικά. Α, ναι, αυτό είναι ωραίο. Oh. Το γυρίσανε underwater το πλανάκι, νομίζω. Δεν μπορούσε να γίνει. Φαίνεται τα υφέρε, παιδί μου. Κάνει κάποιο είδους ερμηνευτικό χορό. Μου θυμίζει και αυτό που δένονται με σκοινιά και νομίζω ότι χορεύουν. Aerial yoga λέγεται, Βαγγέλη. Και τώρα που ξέρω πώς λέγεται aerial yoga, παρετούμε από αυτό το review. Μπορείς να συνεχίσεις τους 300 μόνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από μένα. Aerial yoga, μαλάκα που κάνει. Η τύπισσα δεν λέει κάτι. Another Carnage. Κάτι λέει να τιμήσετε τον Carnage. Και είμαι σε διαβάσει Spider-Man, δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και λέει ο δημογέροντας αυτός εκεί. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε σε πόλεμο. Και διότι... λέει ο Λεωνίδας, έννοια σου. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά, λέει ο Λεωνίδας. Οπότε στο επόμενο πλάνο έχουμε την αφίσα της ταινίας. Ο γυμνός ελληνικός κόλος του Λεωνίδα να γναντεύει το βασίλειό του. Και ένα φεγγάρι μαλάκα, λες και είναι στη στρατόσφαιρα. So that is why my king loses sleep and is forced from the warmth of his bed. There's only one woman's words that should affect the mood of my husband. Έχει πάρα πολύ πλάκα που μιλάνε μεταξύ τους για τα προβλήματα της χώρας, αλλά μιλάνε στο τρίτο πρόσωπο. Ναι, το θυμάσαι! Τι πρέπει μια βασίλισσα να πει σε έναν βασιλιά, ούτως ώστε να της δώσει τον παίο του. Παιδιά, είστε μόνοι σας. Μπορείτε να λέτε εγώ και εγώ πάλι. Εκεί η βασίλισσα χρησιμοποιεί την εξής φράση. Your lips can finish what your fingers have started. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλει. Και ο Λεωνίδας καταλαβαίνει. Δηλώνει τις ανησυχίες του στη βασίλισσα ότι α, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και είμαι βασιλιάς, πρέπει να προστατεύσω το λαό μου και μπλα μπλα μπλα. Η βασίλισσα του λέει, θες να κάνουμε λίγο σεξ. Και να δούμε ρε παιδί μου μετά. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ. Όσο βλέπω γυμνό, ρε Μπάτλερ, δεν μπορώ να λειτουργήσει το μυαλό μου. Έλα να βγάλουμε το σεξ από την εξίσωση. Μπράβο, και να δούμε τι μέρα. Να καθαρίσει το κεφάλι μου. Μπράβο. Οπότε ο Λεωνίδας με τη βασίλισσα κάνουν ένα τρυφερό σεξ, έρωτα. Και πάνω κάτω είχαμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό σε ταινία, Βαγγέλη, mainstream Hollywood. Θυμάσαι κάποτε που οι περιπέτειες δράσης είχαν και γαμίσει μέσα, κυρίως του Jean-Claude Van Damme. Γιατί ο Jean-Claude Van Damme έπρεπε να δούμε τον κόλλο του Van Damme σε κάθε. Φίλε, τον κόλλο του Van Damme όλοι πρέπει να τον δουν. Θα φτάσουμε και σε αυτό να κάνουμε review κάποιο Van Damme movie, αλλά ήταν 80s απόφαση της ταινίας να βάλει σκηνή σεξ. Στον Καρφώνη και στα 4, Βαγγέλη, αφιερώνουμε ειδικό πλάνο να δούμε τι το κάνει και αυτό. Κάνει προπόνηση βασικά για το τι θα κάνει μετά στο στρατό του Ξέρξη. Muscle memory φτιάχνει. Με καθαρό το μυαλό, λοιπόν. Μπράβο. Ο Λεωνίδας αποφασίζει ότι θα αγνοήσει το συμβούλιο και θα πάει στις Θερμοπύλαιε να πολεμήσει. Is this all of them? As you ordered, 300. Και εκεί πέρα από το πουθενά πετάγεται ο Μάικλ Φασμπέντερ, ο οποίος παίζει σε αυτήν την ταινία. Νεαρός Μάικλ Φασμπέντερ στα ντουζένια του, ο Στήλιος. Ο Στήλιος. Ο Στήλιος είναι ο αγαπημένος μου από τους πολεμιστές, τους υπόλοιπους που δεν είναι ο Λεωνίδας, παιδί μου, είναι ο αγαπημένος μου beat character, ο οποίος ξεκινάει να χαϊπάρει τη φάση από τώρα, μαλάκα. Γιατί για κάποιο λόγο χρειάζεται, δεν ξέρω, αλλά κάνε αυτό το πράγμα που λες. Όλες οι ατάκες του είναι χαϊπιές, μαλάκα. Οπότε εκεί πέρα που είναι μόνος του, σε φάση. We are with you, sire! For Sparta! For freedom! To the death. Είμαστε μαζί σου, Λεωνίδα, μέχρι το θάνατο! Οκ, Στήλιε! Και ο Λεωνίδας έλεγε, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Στήλιε, ηρέμησε, θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Επίσης, εκεί που επιθεωρεί το στρατό του, να το πούμε, ναι, ναι. Ωραία φάση, ξέρουν ότι θα πεθάνουν όλοι και αν θυμάσαι ο λοχαγός, του λέει, ναι, είναι φοβερό! Πολύ αντρικό! 300. All with born sons to carry on their name. Έχω μαζέψει όλους όσους έχουν παιδί. Όχι παιδί! Αρσενικό παιδί! Έχουν αρσενικό παιδί. Για να συνεχίσει το μάτς, μαλάκα. Ο οποίος λοχαγός είναι η πιο ελληνόφατσα εκεί μέσα. Ναι, είναι Έλληνας. Νομίζω ότι ανά πάσα στιγμή θα πει Ηλία Ρίχτο. Δεν ξέρω, είναι τέτοιο. It is the law, my lord. The Spartan army must not go to war. Του λέει ο Σινκλέρ, πού πας? Πού πάτε, ρε κερατάδες? I wish you'd know such orders. I'm here. Just taking a stroll. Και λέει αυτός, θέλω να ξεμουδιάσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο χαρακτήρας του Λεωνίδα σε αυτήν την ταινία είναι καταπληκτικός. Ναι. Μ' αρέσει που είναι τρολάς. These 300 men are my personal bodyguard. Του λέει λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φρουρά μου. Και πάμε. Να πάω μόνος μου. Να τεντώσουμε να ξεμουδιάσουμε λίγο. Θα πάω στις Θερμοπύλες με τα ποδάρια. Όχι, είναι και εκείνον η κόντρα, μαλάκα. Now that you ask, I suppose I'll head north. Είσαι φάση στις Θερμοπύλες. Είναι βόρεια Θερμοπύλες. Δεν το ξέρα, τυχαία. Ο Λεωνίδας σε αυτή την ταινία είναι ένας μπούλι. Ναι. Απλά έχει και σοφία βασιλιά. Και γουστάρει και σέβεται και τους δικούς του επίσης συνάδελφους μπούλις. Ο Τζεράρ Μπάτλερ είναι πάρα πολύ ευχάριστος. Είναι καρισμάτικα σφακ, μαλάκα. Είναι μαγνήτης αυτός ο ηθοποιός, μαλάκα. Τον λατρεύω. Ξέρεις τι είναι. Βλέπαμε τον Ράσελ Κρόου και λέγαμε κάτι του λείπει, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω τι. Και έρχεται τον Μπάτλερ και λες. Δεν ξέρω να το πω ακόμα, αλλά αυτό εννοούσα. Δεν έχει τη μιζέρια, ρε μαλάκα, το άλλο. Είναι λίγο μίζερος. If it is blood you seek, you're
welcome to join us. Μέχρι τον Butler με το μπρίο, τη τσαχπινιά του. Το μπρίο. Και λες, ναι ρε παιδί μου. Come back with your shield. Or on it. Του λέει λοιπόν η Βασίλισσα ήταν η επιτάς, εμείς στην αίθουσα είμαι σε φάση. Ε, δεν το είπε, μαλάκα το είπε. Τα γιόλα, τα γιόλα, τα γιόλα. Πορεύονται προς τις Θερμοπύλες και στον δρόμο συναντάνε τους πρώτους σύμμαχους σε αυτόν τον αγώνα, τους Αρκάδιους. Και εδώ, Βαγγέλη, παραδόξως, θα μπορούσε να είναι πολλά άλλα, αλλά εδώ είναι το δικό μου fuck yeah moment. Α. Της ταινίας, ναι. Είναι λοιπόν ο Αρκάδιος, ο οποίος είναι τυροχλεμπές. Πάλι φέτες είναι, αλλά δεν έχει σημασία, μαλάκα. Είναι τόσο αγάλματα οι ηθοποιοί που παίζουν τους Σπαρτιάτες. Μαλάκα, εμείς θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν είχαμε το σώμα αυτουνού. Τι λέμε, εννοείται, και μαλάκα. Και μπροστά στους άλλους μοιάζει σαν να έχεις ένα πεντάχρονο πιτσιρίκι. Του λέει λοιπόν το πεντάχρονο πιτσιρίκι. What, you bring only this handful of soldiers against Xerxes? See, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? Του κάνει ο Λεωνάιντας, κάνει λίγο θεατράκι εκεί πέρα. Του λέει, εσύ τι δουλειά κάνεις. You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, what is your profession? Sculptor, sir. Και μετά... Spartans! What is your profession? What is your profession? Και ξέρεις τι είναι αυτό, γιατί έχει δίκιο. Ναι. Δεν είναι σχήμα λόγου. Όχι, 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 είναι όντως. See, old friend. I brought more soldiers than you did. Ο κάθε Σπαρτιάτης μετράει μαλάκα για 20, ειδικά εκείνη την εποχή. What happened here? Where are all the people? Στο δρόμο βρίσκουν και μια πόλη που έχουν ήδη περάσει οι Πέρσες και την έχουν καταστρέψει και έχουν βάλει κομμάτια σωμάτων σε ένα δέντρο και έχουν κάνει ένα δέντρο από σάρκα πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαφνικά... Behind us! Κάτι έρχεται από τον λόφο. Από ό,τι φαίνεται οι νάνοι σκάψανε πολύ άπλιστα και πολύ βαθιά. Δεν ξέρω τι πέσει. Είναι ένα παιδάκι που κλασικά πεθαίνει στα χέρια του και είναι σε φάση. Τώρα νευρίασα διπλά. Τώρα θα τους γαμίσω. Τώρα θα τους γαμίσω. Μέχρι πριν ήμουν μπλεμί. Τώρα θα τους γαμίσω. We march λοιπόν, Βαγγέλη. Into the hot gates we march. Into that narrow corridor we march. Πλανάρα, μουσικάρα, αυτό το τεντεν τεντεν τεντεν. Heavy metal. Την επόμενη σκηνή βλέπουν το Περσικό στρατό και είναι... Όχι ρε, έχει μια σκηνή που σου δείχνει πίσω τι γίνεται στο... Την επόμενη σκηνή βλέπουν Σπάρτη, το Περσικό... Στη γίνονται πράγματα! Έχεις βρέψει ταινία. Έχουμε και σκηνή στη Σπάρτη. Είναι η άλλη ταινία που έχει γραφτεί πάνω από την ταινία που βλέπαμε. Many on our council would vote to give all we have and follow Leonidas. Οπότε συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισε. Φτάνουν στις Θερμοπύλες, είπαμε. Φτάνουν στις Θερμοπύλες, αντικρίζουν το στρατό των, του Ξέρξη που είναι εκατομμύρια. Ο Sinclair 2, ονόματι Αρκάδιος, είναι σε φάση, oh no! There can be no victory here. Και έρχεται πάνω του. We're doomed! Ο Στήλιος απ' την άλλη είναι σαν παιδί που βλέπει την Disneyland. Είναι τόσο χαρούμενος. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραία η ατακούλα που του λέει. Ναι. I fought countless times. Yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call a beautiful death. Ε, κοίτα, είναι 10 εκατομμύρια! Του ούστη, κάποιος δεν θα υπάρχει! Ένας! Turns out, όχι, λυπάμαι, Στήλιος. No! Who commands here? Έρχεται λοιπόν... γελάω. Ξέρω τι θα πεις. Και γελάω, Μιχάλη. Γελάω γιατί ξέρω και η ιστορία και την ταινία. Για κάποιο λόγο οι Πέρσες δεν έχουν πάρει το μάθημά τους. Και λένε, ας στείλουμε δεύτερο αγγελιοφόρο. Αυτό να το πω, ότι είναι πολύ ωραίο. Στείλουν συνέχεια αγγελιοφόρους και συνέχεια τους σκοτώνουν. Ωραία, μαλάκα, αυτό είναι τέλειο. Είναι σαν τους πειρατές του Αστερίξ που τους βουλιάζουν συνέχεια το καράβι. Είναι αυτό το πράγμα οι αγγελιοφόροι σαν την ταινία. Ρε μαλάκα, Ξέρξη. Είναι λάθος. Είναι λάθος στρατηγική, αγόρι μου. Κάνεις brute force με αγγελιοφόρους. Και τους λέει λοιπόν, γεια, είμαι ο αγγελιοφόρος του Ξέρξη ο δεύτερος. I am the emissary to the ruler of all the world. Δυστυχώς έπεσε κάτω το κινητό μου με ανοιχτή τη σελφοκάμερα, οπότε το πλάνο είναι αυτό τώρα, τι να κάνουμε. Φωνάζει λοιπόν τους Σπαρτιάτες που χτίζουν εκείνη την ώρα έναν τοίχο και γυρνάνε μαλάκα τα παιδιά. Jesus Christ, μαλάκα, τι κορμιά είναι αυτά, Χριστέ μου. Κοίτα Μιχάλη, σε αυτή την ταινία κάποια πλάνα είναι σαν ημερολόγιο μου από πυροσβέστες. Ναι μαλάκα. Δηλαδή εδώ... Πατάς πώς, μπουμ, Ιανουάριος, το έχεις. Εδώ έχουμε τον Ιανουάριο, παιδιά. Του λέει λοιπόν ο Στήλιος, χρησιμοποιήσαμε τη σάρκα των παιδιών σου για λάσπη για να χτίσουμε τον τοίχο μας, γιατί αυτό. Ήθελε μια ενίσχυση. Αυτό, ρε. Είναι αφημένος λίγο. Όλοι οι SJW σου τραβάν τις τρίχες. Τι βλέπω, τι βλέπω. Αυτό είναι morally bankrupt αυτό που βλέπω. Είναι ανήθικο και λοιπά. Εμείς μας έφασε σκάσε, Αρκάδιε. You will pay for your barbarism.
κόβει το χέρι γιατί ήταν αυθάδης. Μετά ο αγγελιοφόρος για κάποιο λόγο συνεχίζει να του λέει μαλακίες. Ναι, λέει ατακάρα μαλάκα που είναι σημαίνει. A thousand nations of the Persian Empire will descend upon you. Χεστήκαμε. Και πολύ καλό comeback από το Στήλιο, το χαϊπά μας, τον κλακαδόρο της ομάδας. Our arrows will blot out the sun. Then we will fight in the shade. Δηλαδή, έχει μία λύση για κάθε πρόβλημα. Ο Στήλιος ξέρει ποιος είναι ρε μαλάκα. Είναι αυτό το μαυράκι στο πευκοδάσος που λέει τις ατάκες και είναι ο άλλος μπροστά και περνάει. Είναι αυτός! Προετοιμάζονται λοιπόν οι γενναίοι μας για τη μάχη και εκεί γνωρίζουμε και τον Φιάλτη. Δείχνει κάτι πλανάκια πιο πριν να τους ακολουθεί σαν τον Γκόλουμ. Ναι, μπράβο αυτό. Αλλά εκεί μιλάνε. It's an old goat path. The Persians could use it to outflank us. Not one step closer. Μ' αρέσει ο λοχαδόρος μαλάκα. Δεν έχει χρόνο για τις μαλακίες του Φιάλτη και δεν ξέρω γιατί. I humbly request an audience. I'll skew you where you stand. Μαλάκα με το που σκάει ο Φιάλτης ο λοχαδός είναι θα του γαμίσω. Ήταν σε φάση γλίτωσης από τον Κεάδα. Γιατί αυτό είναι. Ο Φιάλτης ναι. Καλά τον παρουσιάζει σαν ένα μωρό που γλίτωσε από τον Κεάδα. Οι SJWs εξακολουθούν να τραβάνε τα μαλλιά της σε φάση. Oh, είναι ableist. Oh, disabled people. Εν τω μεταξύ εκείνη την ώρα η ανάπηρη στην αίθουσα είναι. Τι ταινιάρα είναι αυτή. Αλλά τέλος πάντων. I will earn my father's armor, noble king, by serving you in combat. Ο Λεωνίδας του χαρίζεται λιγάκι. Μ' αρέσει πολύ εκεί. Δείχνει πόσο καλοσυνάτος είναι. Γιατί εκεί που κάνει το thrust. Ναι. Είναι όντως τίμιο thrust. Και δεν του λέει όχι απευθείας. Του δείχνει να καταλάβει ότι. Για από μόνος ότι δεν μπορεί. Ισχύει. Your father should have told you how our phalanx works. We fight as a single. Impenetrable unit. Και εξηγεί πολύ ωραία εκεί. Σε καβλώνει, αλλά είναι σαν τα λόγια του Ρόμπερτ Έρχου που εξηγεί πως δουλεύει ένα κάστρο. Ναι, είναι ναι, τέτοιου ναι, ναι. Είδους μονόλογος και είναι καύλα. Each Spartan protects the mantle who is left, thigh to neck. Πέρα από την πλάκα, ρε φίλε, η λακεδαιμονική φάλαγγα ήταν το τάγκ της αρχαιότητας. Δεν έσπαγε. Ήταν, ναι, αυτό μαλακά. Ήταν ο μόνος τρόπος να έχεις armored. Μεταφορά προσωπικού. Και μάλιστα ήταν self-healing tank. Ναι, γιατί άμα πεθάνει ένας, έρχεται ο κλουκ. Τον τραβούσαν και πήγαινε κάποιος άλλος στη θέση του. Δεν έσπαγε. Και εκείνη την εποχή, ρε φίλοι, περισσότεροι πολεμιστές, στρατιώτες, ήταν χωριάτες που δεν έχουν πιάσει σπαθί στη ζωή τους και είναι, ξέρω εγώ, ένα ξύλο με μία πρόκα μέσα. Ναι, ή κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Σκέψου να βλέπεις αυτό το πράγμα να σου έρχεται. Έτσι, βλέπεις ένα τείχος από ασπίδες. Να περπατάει σαν ένα. Ναι. Ναι. Και το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις για να. Ναι. Πώς ξεκινάω καν να λύνω αυτό το πρόβλημα. Έχει, αυτό. Παντού έχει ασπίδες και λόγχες. Ναι. Δεν μπορώ να πλησιάσω. Ναι, πλέξει. Οκ, παίρνα, guess. Guess, ναι. Earthquake. No, Captain. Battle formations. This is where we fight, Vangeli. This is where we fight. This is where they die. This is where they die. And these shields, boys. Βγαίνει λοιπόν τρίτος αγγελιοφόρ. Δεν έχετε το Θεό σας. Τι μαλακά. Και στην πορεία αυτή με τους αγγελιοφόρους. Mm. Τώρα το σκέφτηκα. Τι. Επειδή τόσο μεγάλος στρατός, μέχρι να φτάσει το μήνυμα ότι πέθανε αγγελιοφόρος στον Ξέρξη, έχει ήδη στείλει άλλο αυτός γιατί δεν ξέρει τι στον Μπούτσα γίνεται. Με λίγα λόγια, το πρόβλημά τους είναι lag. Ναι, έχουν lag. Έχουν lag, ναι, ισχύει. Λαγκάρει λοιπόν ο αγγελιοφόρος, λέει τα όπλα σας παρακαλώ. Spartans! Εμείς στο σινεμά πλέον σπάμε καθίσματα. Σπάμε καθίσματα. Ο διπλανός μου βαράει τατουάζ ένα F-16 να σπάει την τουρκική σημαία και την Παναγία από πάνω να πεινάει το λάβαρο της Ορθοδοξίας or something. Εδώ Μιχαλή έχουμε την αγαπημένη ματάκα. Ω, μαλέκα, διάλεξε. Πες μου απλά ποια είναι. Αυτή. Δεν θα τους δώσουμε τίποτα. Ούτε μισή πιθαμίγη και θα τους τα πάρουμε όλα. Θα τους τα πάρουμε κιόλα. Ναι, εξηγεί τα μαθηματικά για να δουλέψει μάχη, βασικά. Είναι σαν να τους λέει γενικά γαμίστε τους τα πλέκια. Οπότε μετά από τόσο build-up, μαλάκα, πραγματικά όλη την είναι build-up για αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία όλο πλανάρες είναι αυτή τώρα, μαλάκα. Jesus Christ. Τα πόδια στην άμμο που σέρνονται. Οι ασπίδες. Οι ήχοι, οι φωνές, τα κεφάλια, το σπρόξιμο. Το CGI αίμα που είναι καλό CGI αίμα για το 2003, μαλάκα. 3-6 κάπου εκεί. Ο Μαγνήτο εννοείται ότι ξεκινάει το trash talk. Είναι σημασία. Is that the best you can do? Και εκεί που γίνεται η σπροξιά. Τέλειο! 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 Γίνεται αυτό. Παύση.
Είναι σαν να γυρνάς διακόπτη, ρε μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα. Είναι σε φάση. Εντάξει, αρκετά παίξαμε μαζί τους. Ήρθε η ώρα για μάχη. Εκεί έχεις το εκπληκτικό one shot που είναι ο Λεωνίδας που βγαίνει και αρχίζει να κάνει τα ninja spin. Ναι, που breaks formation πλέον. Μπράβο, την κλασική πόζα με το δόρυ που το πετάει. Μαλάκα. Εκπληκτικό πλάνο. Ναι, φίλε, είναι αυτό. Πάτα pose και κάνει το πίνακα. Κανείς δεν μπορεί να φωτογραφίσει το ανθρώπινο σώμα σε κίνηση καλύτερα από τον Zack Snyder, μαλάκα. Αυτό το δίνω. Στο διάβολο. Oh. Είναι μάρρος. So good. Μ' αρέσει πάρα πολύ που κάνουν αυτά τα διαδοχικά zoom in και zoom out. Το οποίο, fun fact, επειδή όταν κάνεις zoom in σε ψηφιακή κάμερα, ρε παιδί μου, είναι πιξελιασμένη κλπ. Και επειδή χρειάζεσαι διαφορετικούς φακούς για να κάνεις τόσο καλό zoom in, τι κάνανε? Πήραν δύο κάμερες, τις δέσανε με σελοτέιπ μεταξύ τους, η μία ήταν ζουμαρισμένη, η άλλη ξεζουμάριστη, και απλά κάνανε fade in και out από τα δύο πλάνα. Πολύ πολύ έξυπνο και low budget τρόπος να το κάνεις αυτό. Σκάνε βέλη, όντως σκεπάσανε τον ήλιο, ρε παιδί μου. Fight in the shade! Γελάνε οι Σπαρτιάτες! Εννοείται ότι γελάνε οι Σπαρτιάτες και έχει πλάκα. Τα βέλη, ρε φίλε, οι τοξότες είναι μια πάρα πολύ καλή μιλιταριστική τακτική εκεί έξω. Η θεωρία των Σπαρτιατών για τους τοξότες είναι. Πέρσες κότες! Μαλάκες πυρεώτες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Today, no Spartan dies. Μετά στέλνει το υπικό ο Xerxes, έτσι ναι, δεν ναι, είναι, ναι, ναι. Όπου απλά αλλάζουν formation, ναι, έτσι, κάνουν, το τριγωνικό, ούτως ώστε τα άλογα να περνάνε από το πλάι και από το πλάι να τα τσιγκελώνουν. Παράλληλα έχουμε και trash talk στην αφήγηση, είναι ρε, ο Faramir και είναι σε φάση Πέρσες βάρβαροι. No prisoners, no mercy. A good start. Μας κλάνουν τα αρχίδια, basically. Αυτό είναι όλη η αφήγηση. Ναι, πρέπει You will speak before the council. In 2 days time. Πίσω λοιπόν στη Σπάρτη έχουμε την ξέρεση. Πάλι για άλλη ταινία μιλάς. Ας την αυτή την ταινία. Δεν υπάρχει, ρε Μιχάλη. Είναι ο γέρος ο συγκλητικός. Ποιος γέρος, ποιος συγκλητικός. Αυτός με τη γράμμωση. Εντάξει, τελείω, δεν υπάρχει αυτό. Λέει να πάρει πίσω λοιπόν στις Θερμοπύλες. Απλά λέει να πάρει η Σέρση το Μακνόλτι με το μέρος της αν θέλει να δει προκοπή. Δεν ξέρω τι γιατί πράγμα λέει. Προδότης. Είναι προδότης ο Μακνόλτι. That's all you need to know. Πίσω λοιπόν στη μάχη ή τέλος πάντων έχει τελειώσει η μάχη και βλέπεις τους Σπαρτιάτες οι οποίοι μαζεύουν τους επιζήσαντες Πέρσες για να τους πάρουν εχμάλω τους. Today on things that never happen. Απλά τους φάμε. Έχει χιουμοράκι αυτή η εκπομπή ώρες. Σατανά που το σκέφτηκες αυτό. Δεν το περίμενα. Εχμάλωτη. Σκάει λοιπόν τρέχοντας ο Στήλιος. Πολύ ωραία σαν τη λατάκα του Λεωνέτος. Στήλιος, catch your breath boy. Στήλιος, catch your breath my boy. Και του λέει έρχεται ο Ξέρξης και ζήτησε ακρόαση μαζί σου. Μην πας γιατί θα σε σκοτώσουν. Και ο τύπος λέει they assassinate me. All of Sparta goes to war. Pray. Now that's stupid. Να έφυγε να με σκοτώσουν. Δεν μπορείς να τους τυμπείς με τίποτα. Όχι, με τίποτα. Έχει πάντα απάντηση. Θα βρουν το θετικό στα πάντα. Και έχει και μια πάρα πολύ ωραία αστεία σκηνή που μαλάκα στο σινεμά. Είχαμε λυθεί στο γέλιο εδώ πέρα γιατί είχαμε απελευθερώσει και όλη την ένταση. Τρώει το μιλαράκι του και απλά λέει αυτό. Besides, there's no reason we can't be civil. It's just... Πρακτικά έκανε αυτό το αστείο που κάναμε εμείς οι δύο πριν λίγο που λέγαμε ότι παίρνουν εχμαλό τους. Κάνανε αυτό το αστείο μεταξύ τους οι χαρακτήρες. Σκάει λοιπόν ο Ξέρξης, ο οποίος είναι περίεργος. Είναι ρε φίλε ο τρόπος που απεικονίζονται οι Πέρσες σε αυτή την ταινία που πάλι οι SJWs τσαντιστήκανε μαλάκα, έβγαιναν καπνοί από τα αυτιά τους. Είναι λίγο φρουφρού και αρώματα ρε φίλε ο Ξέρξης. Είναι λίγο σάσι. Έχει, πώς να το πω, έχει pronoun στην περιγραφή του ρε παιδί μου. Ναι. Κάνει κάτι πόζες τέτοιες ρε παιδί μου και κάθεται έτσι. Είναι γελίος λιγάκι. Και είναι ενός συγκεκριμένου τύπου γελίος. Είναι σούργελο. Είναι σούργελέσιον. Και του λέει λοιπόν ο Ξέρξης, ο οποίος είναι ένας κανονικός άνθρωπος σε μεγέθηση, του πετάει προσφορές και καλά. Ξέρεις, βλακίες που πέταγε στους προηγούμενους βασιλιάδες και πιάνανε. Ναι. I can make you rich beyond all measure. I will make you warlord of all Greece. Και κάθε φορά, ό,τι και αν του πει, ο Λεωνίδας τον μειώνει, τον τρολάρει και του κάνει trash talk. Και πολύ καλό και πετυχημένο trash talk. Θα γονατίσεις. Θα γονάτιζα, αλλά. Slaughtering all those men. Left a nasty crack in my leg, so kneeling will be hard for me. Ο τύπος του κάνει comeback στα πάντα. Δεν αφήνει ο Λεωνίδας τίποτα να πέσει κάτω. Ναι. Η αγαπημένη μου ατάκα εκεί που του λέει ο Ξέρκης, έλα να γίνουμε φίλοι, οι πολιτισμοί μας έχουν τόσο πολλά πράγματα να ανταλλάξουν. Και το απαντάει ο Λεωνίδας. Haven't you noticed we've been sharing our culture with you all morning? Μαλάκα, αυτά ήταν τα καλύτερα jokes σε ταινία εκείνη τη χρονιά γενικό. Ήταν πολύ καλύτερο joke από πολλές κωμωδίες που είδα. Ισχύει.
Ρε μαλακά, να σου πω κάτι αστείο. Θέλω να ξαναδώ την ταινία. Γιατί δεν την ξαναδεί. Ποιον... Τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω. Οκ, κουλ. Ο Γκέλι έπαθε μπρόσκαρα αυτή τη στιγμή, έτσι το ξέρει. Ναι, έπαθε μπρόσκαρα. Προχθέ δεν την είδαμε. Όντω είναι τόσο. Οκ, οκ, σε νιώθω. It's okay, it's fine. It's cool, θα τη δει και μετά, δεν έχω πρόβλημα. Είσαι στη τηλεόρασή μου τη 60 ήλιο. Έπαθε μπρόσκαρ, full μαλακά, πραγματικά. It got to you. Τον πιάνει λοιπόν από του ώμου ο Ξέρξη με τα γιγάντια χέρια του. Πολύ τάτσι φίλοι γενικά ο Ξέρξη, δεν μ' αρέσει πολύ. Πήρε μαλακά, μην ακουμπά. Του λέει, έλα παραδόσου, του λέει, άκουσε ναι λοιπόν, επειδή εντάξει τέρμα τα αστεία τώρα. And before this battle was over, that even a god king can bleed. Θα σου δείξω ότι ακόμα και ένα θεό μπορεί να ματώσει. Προοικονομία και setup για το payoff που θα έχουμε και μετά. Οπότε γυρνάει πίσω ο Λεωνίδα, του λέει: Παιδιά, ήμουν λίγο προκλητικό. Οπότε απόψε να περιμένετε ότι θα γίνει τη πουτάνα. Και είναι εκεί μπροστά στον τοίχο και περιμένουν να έρθουν οι Immortals. We're in for one wild night. Φεβρουάριο. Δεύτερη μάχη, μικρότερη κλίμακα, λίγο πιο προσωπική, νύχτα, λίγο πιο χαόδη. Εδώ είναι που έχουμε και τι πρώτε απώλειε των Σπαρτιατών. Ναι, γιατί υποτίθεται είναι πιο επιλεκτοί. Δεν είναι μόνο πιο επιλεκτοί. Έχουν και ένα cave troll. They have a cave troll. Πάλι πάρα πολύ ωραία μικρά moments. Ένα πολύ ωραίο οριζόντιο χτύπημα με την ασπίδα. Χτάου! Και έχουμε και μια μάχη, βλέπουμε το Λεωνίδα με το Cave Troll. Ναι. Είναι 1v1. Εδώ είναι που κάνει την άμυνα που το σπαθί δεν αντέχει από δύναμη και του χαράσει, ρε παιδί μου, εδώ την πανοπλία, έτσι. Ναι. Τέλειο. Ωραίες στιγμές. Γενικά τη βία σε αυτή την ταινία, την ψιλονιώθεις. Είναι κομίστικη βία, αλλά τη νιώθεις. Είναι πάντσι. Εκεί που καρφώνει το Cave Troll. Ναι, ρε μαλάκα. Σπαθί και το πιάνει και το βγάζει. Το νιώθεις. Και ο αποκεφαλισμός του τρολ. Clean. Πολύ clean και μετά. Ξεκολλάει και λίγο η πετσούλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Plot twist όμως, γιατί οι Σπαρτιάτες δεν είναι μόνο φοβεροί πολεμιστές, είναι και master tacticians, έχουν φοβερή τακτική. Ακίνες! No! Εκεί είναι που χρησιμοποιούν τους ερετρείς, τους θεσποιείς, θεσπρωτείς. Αρκάδιους, ναι, αυτό, συγγνώμη. Τους Μυτιλινέους, ποιους έχουν φέρει. Σκάνε λοιπόν οι Αρκάδοι, από το πλάι κάνουν flanking maneuver. Μπράβο. Και έχει πλάκα γιατί πάλι η αφήγηση δεν είναι σε φάση. Ναι, μπράβο στους γενναίους Αρκάδιους που θυσίασαν τις οικογένειές τους και τα τέτοια. They shout and curse. More brawlers than warriors. Brave amateurs. They do their part. Πούτσα του ρε μαλάκα! Όχι. Δεν είναι αλλά και δαιμόνι, δεν μας νοιάζει. Ο Φάραμιρ λέει κυριολεκτικά, είναι κρέας, είναι κρέας, είναι κάνουν φόντερ, κάνουν τη δουλειά τους. Που η αλήθεια είναι ότι αυτοί είναι πιο θαρέλαιοι από τους Σπαρτιάτες, γιατί αυτοί δεν θέλουν να πεθάνουν. Ακριβώς, οι Σπαρτιάτες μαλάκα στην τελική αυτοθυσία είναι αυτό που θέλουν να κάνουν όλοι τους στη ζωή. Ναι, Μιχαλή, οι Σπαρτιάτες είναι win-win. Αν κερδίσουν, κέρδισαν. Αν πεθάνουν, πάλι κέρδισαν. Ναι, γιατί glorious death κλπ. Ναι. Οι Αρκάδοι όλοι γυρίζουν πίσω. Ναι, δεν είναι εκπαιδευμένοι μια ζωή και σκληραγωγημένοι σε αυτό. Όντως κάνει. Ούτε είναι συμβασμένοι με την ιδέα του θανάτου. Πούτσα του Φάραμιρ, αγόρι μου. Δεν είναι μίλα και δαιμόνι. Χεστήκαμε. Δεν είναι. Δεν είναι. Τελείωσε. Γεια σας. Α, επίσης εδώ μου αρέσει η ατάκα για τους Immortals, το επιλεκτό σώμα. Immortals. We put their name to the test. Πολύ ωραίο. We put their name to the test. Ναι, στην αρχή λέει we will put their name to the test και στο τέλος λέει they failed our test. Immortals. They fail our king's test. Μετά έχουμε ένα μοντάζ από μικρές μάχες όπου δείχνει ότι ο Ξέρξης γενικά χάνει. Μάρτιος. Σκάνε με mounts, σκάνε με enchanted pets, σκάνε κάποια στιγμή με μάγισσες οι οποίες έχουν μπαρούτι και μπούρκες στην αρχαιότητα. Κυριολεκτικά πετάνε ιστορικές ανακρίβειες στη μούρη μας. Αν ισχύει αυτός ο κανόνας στο Braveheart, σκέψου πόσο ισχύει εδώ πέρα, παιδιά. Εντάξει, προφανώς ιστορικές ανακρίβειες μαθαίνουν ιστορία από αυτό. Αλλά βασίζεται σε κόμικ, είναι comic book movie, δεν σε νοιάζει. Τυχαίνει να λέγεται 400, whatever. Σκάνε και με tanks, αλλά τα δικά τους tanks είναι από κρέας, είναι μούμακοι. Άρα είναι μαλακία. They're clumsy beasts. The piled Persian dead is slippery. Έχουμε τον Φάραμιρ, είναι ο εμπειρίας εκεί πέρα. Ξέρει, τα έχει δει. Έχει ζήσει ο Σγκίλιαρθ, έχει ζήσει η Μίνα Στήριθ. Εκεί είναι και η σκηνή στην οποία έχουμε το ο σωσίας του Κιάνου Ρίβμορ, που είναι ο γιος του Ηλία Ρίχτο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γαμάτος πολεμιστής. Έχουν μια πολύ ωραία σκηνή πλάτη-πλάτη με τον Στήριθ. Πολύ ωραίο. Ωραίες άμυνες πίσω από την πλάτη με ασπίδες. Πολύ καλό. Ίδιες κινήσεις. Κάνουν ένα thrust στο τέλος ταυτόχρονα με την ασπίδα από πίσω. Και είναι και οι δύο. Αλλά εκεί που κερδίζουν τη μάχη είναι σε φάση. Ας γυρίσω την πλάτη στον εχθρό μου και ας μην ακούσω ένα άγαλμα. Ένα άλογο. Άγαλμα. Ένα άλογο που καλπάζει.
Απρίλιος. Όπου εκεί ο λοχαγός ο πατέρας του μουρλένεται. Μαλάκα, ναι. Ο Ηλία Ρίχτο όντως το ρίχνει, μαλάκα. Και εκεί σκέφτομαι ότι αν ήμουν πέρσι, θα προτιμούσα χίλιες φορές να έρθω face to face με τον Λεωνίδα παρά με τον λοχαγό. Ναι, ρε, μαλάκα, εννοείται. Μα το λέει και ο Φάραμιρ πάρα πολύ ωραία. Captain's cries of pain at the loss of his son are more frightening to the enemy than the deepest battle drums. Very, very nice. Ναι, 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 ναι. Και σκάει με μίσος, μαλάκα. Δεν σκάει, oh! Δεν σκάει με τεχνική. Κάποια στιγμή είναι ένας τύπος που τον έχει σκοτώσει με την πρώτη. Και μετά απλά σπαμάρι, μαλάκα. Ξα, 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 ξα. Άρρωστο. Απελπισμένος λοιπόν ο Ξέρξης που δεν μπορεί να κερδίσει και να προχωρήσει ούτε μία ίντσα. Τίποτα, τα αρχίδια μας έχει κλάσει. Φωνάζει τον Εφιάλτη. Το επόμενο πλάνο είναι η προδοσία στην ουσία του Εφιάλτη. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο Εφιάλτης στο αρχηγείο του Ξέρξη εκεί πέρα. Στο πορνείο του Ξέρξη. Ναι, αυτό είναι το άνδρο της παρακμής. Έχεις έναν τύπο κατσίκα, ο οποίος παίζει ένα βιολί. Έχεις διάφορες ακροτηριασμένες πόρνες να κάνουν weird shit. Έχεις, ξέρω εγώ. Τον Ξέρξη. Embrace me. Ναι. Έχεις transgender να γλύφουνε έναν χοντρό που τα χέρια του είναι μαχαίρια. Σαν τα γραφεία του Vice είναι πάνω κάτω. Τον περικυκλώνουν εκεί διάφορες παλακίδες. Δεν θέλει και πολύ να λυγίσει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θέλει κάτι να του πει ο Ξέρξης και κατεβαίνει τα σκαλιά του θρόνου του. Ναι, τα κατεβαίνει έτσι. Lead my soldiers to the hidden path that empties behind the cursed Spartans. Λες και, ναι, λες και κρατάει μια ώρα τη ασπίδα, έρχομαι σε καμίσα τώρα. Ή έχει μια μπέρτα και έχει τυλιχτεί και είναι το φάντασμα της όπερας τύπου. Ναι, αλλά, ναι, ναι, ήταν σε φάση, θα βάλουμε CGI μπέρτα μετά και κάποιος το ξέχασε. Δεν ξέρω τι έγινε. Οπότε. Έχουν ανακαλύψει οι Πέρσες το μονοπάτι, την Κερκόπορτα, δεν ξέρω πώς λέγεται το αντίστοιχο. Οπότε ο Αρκάδιος, μέσα στον πανικό, πάει στον Λεωνίδα και λέει: Λεωνίδα! We are undone. Undone, I tell you. Θα πεθάνουμε όλοι. Θα πεθάνουμε όλοι. Ο Λεωνίδας πιο χαρούμενος από ποτέ, θα έλεγε κανείς. Σε φάση, excellent. Spartans, prepare for glory. Ο Αρκάδιος σε φάση, ξέρεις κάτι, I give up. Ναι, ο Αρκάδιος give up. There is no glory to be had now. Only retreat or death. But that's an easy choice for us, Arcadian. Λενίδα, με ακούς? Do you even pay attention to my words? My man will leave with me. Ο τύπος είναι, φεύγω. Ο Λενίδας, ξέρεις κάτι, δεν φεύγεις. Εγώ σε διώχνω. Δεν θέλω καν τη βοήθειά σου. My heart is broken for your loss. I have filled my heart with hate. Πάει και στον λοχαγό του και του λέει, είσαι έτοιμος για να πεθάνεις ευγενικά και ηρωικά? Και του λέει, πιο ευγενικά, έχω γεμίσει την καρδιά μου μίσος. Είμαι αυτή τη στιγμή ένα κρέας που σκοτώνει, τίποτα άλλο, άσε με, Λεωνίδα. Μη μου μιλάς, δείξε μου προς τα που θέλω να πάω. Πιάνει και τον Φάραμιρ. Ναι, ο οποίος έχει μείνει one-eyed Willy. You will deliver my final orders to the council with force and verve. Βασικά του λέει, είσαι ο καλύτερος από εμάς στο να λέει φανταροϊστορίες. Σκεφτόμουν το εξής, το είπα και σε ένα προχτές. Λέει, διαλέγω σένα γιατί έχεις μια εξαιρετική ικανότητα. Πόσο ωραία θα ήταν εκείνη την ώρα που τελειώνει τη φράση και λέει εξαιρετική ικανότητα, να ακούγαμε ένα φερμόρ να ξεκουμπώνει. I'm ready for battle. That you are one of the finest. But you have another talent unlike any other Spartan. May I give the floor now to the wife of Leonidas and queen of Sparta. Πίσω στη Σπάρτη λοιπόν έχουν ένα συμβούλιο. Ρε, ας την άλλη την ταινία, έχεις μπερδευτεί. Θα το κάνω πολύ γρήγορα λοιπόν. Τι γίνεται στη Σπάρτη? Έρχεται λοιπόν ο Μακνόλτη. Έχει βιάστημα. Α, ναι, συγγνώμη. Σκυμπάραμε τη σκηνή που βιάστημα. Γιατί σε μακνιάζει, τι να κάνουμε τώρα? Έχουμε θερμοπύλες. Θα μας πούνε ότι είμαστε σεξιστές. Όχι, είναι κακό που τη βίασε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το εξετάζουμε. Θες να κάνουμε ένα άλλο μπρόσκαρ για την ταινία στη Σπάρτη? Αυτή που γράφτηκε κατά λάθος στη βιντεοκασέτα, λέτε, ψαγκές. Στην άλλη ταινία που γράφτηκε λοιπόν κατά λάθος στη βιντεοκασέτα, η Σέρσεϊ κάνει expose τον Μακνόλτη. Τι έγιναν όλα αυτά? Ναι, whatever, και κάτι του πέφτουν, ναι, λίρες. Τον μαχαιρώνει στη Σύγκλιτο και του πέφτει εκείνη την ώρα ένα σακί το οποίο είναι γεμάτο κέρματα. Και νομίσματα. Και κλείψε παγκάρι. Το οποίο ο Μακνόλτη λέει, καλή ιδέα να πάω Σύγκλιτο. Α, ναι. Με τα evidence που δείχνουν ότι είμαι προδότης. Μόνο που δεν έσκασε με τον μπλουζάκι Xerxes World Tour με ημερομηνίες πόλεων από πίσω. Κατακτήσει. Πίσω στη μάχη, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάχη. Στις θερμοπύλες, τέλος πάντων, ναι, έχουμε το κρεσέντο. Την κορύφωση της ταινίας, την τελευταία μεγάλη σκηνή. Οι λίγοι Σπαρτιάτες που έχουν απομείνει λοιπόν είναι σε παράταξη χελώνα, η πιο σφιχτή χελώνα στην ιστορία. Και μπροστά τους ο Λεωνίδας που έχει έρθει να διαπραγματευτεί με τον Ξέρξη. Μάιος. Holy shit, μαλάκα. Leonidas, your victory will be complete. If you but lay down your arms. Πάλι ο Ξέρξης στέλνει αγγελιοφόρο να μιλήσει. Νόμι του τη χαρίζουνε. Όχι,
Όχι, αρχίδια, αλλά και αυτό δεν τη λένε. Είναι, ναι, θα φτάσουμε. Είναι οι αγγελιοφόροι, όπως λέγαμε προχτές, είναι σαν το ψωμί στο τραπέζι, το μεσημεριανό. Ένα νεκρό αγγελιοφόρο. Ναι, 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 πάει με όλα, ρε φίλε. Είναι σαν τη φέτα. Άσχετα με το τι θα γίνει μετά. Ναι, ναι, ναι. Ψωμί, φέτα, νεκρό αγγελιοφόρο. Και... Στανταράκι. Λέει λοιπόν ο Ξέρξη το Λεωνίδα, Neil before Zod. Είναι που λέει εκεί πέρα η περικεφαλαία του τον βαραίνει. His helmet is stifling. Η ασπίδα του είναι ασήκωτη και τη ρίχνει κάτω. Και είναι αυτά τα plot twist που στο σετάρι, ρε παιδί μου, ότι κάνει κινήσεις σαν να παραδίδεται. Η αφήγηση σε κάνει να νομίζει ότι παραδίνεται. Έλα όμως που! Πάει αλλού η δουλειά! Χαμηλώνει λοιπόν το βλέμμα με πολύ ωραίο προφίλ που βλέπεις το κλαρινοκαμπρίστικο τριγωνικό του Μούση να λάμπει στον ελληνικό ήλιο. Αναπολύει τη βασίλισσά του και του τα πράγματα που έγραψε στη βιντεοκασέτα κατά λάθος. Μπράβο. Και εκεί λοιπόν. Στήλιος! Στήλιος! Ανοίγει λοιπόν η χελώνα, σκάει ο Στυλιοάρας. Αυτή τη φορά δεν έχει να πει λέξη. Το χαϊπάρει με τις κινήσεις του βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Εκπληκτική φόρμα, μαλάκα, αυτός ο άνθρωπος. Ο Στήλιος στον αέρα να λυκνίζεται. Είναι τέλειο. Είναι μαλάκα φιδίας αυτός ο άνθρωπος του Celluloid. Πραγματικά δεν μπορώ. Πώς γίνεται κάθε πλάνο του να είναι σαν άγαλμα. Anyway, σκοτώνει τον αγγελιοφόρο για να έχουμε κάτι να βάλουμε στο τραπέζι μας και σηκώνεται ο Λεωνάιντας με το δόρυ του και σου λέει αφήγηση την περικεφαλαία, τον έπνιγε γιατί δεν μπορούσε να δει καλά. His helmet was stifling. It narrowed his vision. His shield was heavy. It threw him off balance. Η ασπίδα τον έβαζε off balance. Ναι, 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 ήθελε γιατί η βολή είναι μακριά. Πετάει λοιπόν το δόρυ του στον Ξέρξη. Ωραίο πλανάκι που καθρεφτίζεται το δόρυ στα σκαλάκια και κάνει αυτό το wobbly wobbly wobbly, ανεβαίνει τα σκαλιά. Τον παίρνει ξόφαλτσα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ματώνει, όπως είπε και ο Λεωνίδας νωρίτερα. Η φάτσα του Ξέρξη είναι σαν SJW που τον είπανε ρατσιστή στο ίντερνετ, μαλάκα. Σωστό. Σωστό. Σωστό, έχει τρελαθεί, έχει μουρλαθεί. Έχει μουρλαθεί, μαλάκα. Και είναι η ηρωική θυσία των Σπαρτιατών. Όλα αυτά σε slow motion προφανώς, γιατί είναι Ζακ Σνάιντερ. Τρώνε λοιπόν με ένα σκασμό βέλη και ο Λεωνίδας φυσικά. Ιούνιος. Να πούμε και ευχαριστώ για τα πολλά memes που μας έχει χαρίσει αυτή η ταινία. Άπειρα, ναι, ναι, εδώ δεν είναι το κλασικό που είναι με το ναι, 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 έτσι ναι, ναι, αυτό. Ναι. Πεθαίνουν λοιπόν, ο Στήλιος προλαβαίνει να πει μια ατάκα εκεί πέρα. Εκείνη την ώρα πεθαίνει ο Λεωνίδας, αναπολύει τη γυναίκα του εκείνη την ώρα. Σκέφτεται την οικογένειά του. Μην μπαίνεις σε σφινόπουτσα στην παρέα. Πραγματικά, Στήλιος, άσε με να έχω τον επιθανάτιο ρόχο με την ισχύα μου. Μπορώ να έχω αυτό. Δεν έχει νόημα να χαϊπάρεις πλέον. Θέλω να ηρεμήσει. Αυτό, Στήλιο, θέλω να ηρεμήσει. Χρειάζομαι να ηρεμήσει. Τελείωσε λοιπόν η μάχη. Οι ηρωικοί Σπαρτιάδες μας κοίτονται νεκροί στο έδαφος. Ιούλιος. Ο Φάραμιρ γυρνάει να πει τα κακά μαντάτα στην Σέρσεϊ. Έχουμε crossover των δύο ταινιών για να βοηθήσω. Α, ανεβρε. Long I pondered my king's cryptic talk and victory. Και μετά, γεφυρώνοντας με την αφήγηση, ναι, την ώρα που αφηγείται, σου δείχνει τελικά ότι είναι στις πλατές. The word was spread that bold Leonidas and his 300, so far from home, laid down their lives, not just for Sparta, but for all Greece. Άστα να βάλει, Βαγγέλη, η δεξιά μεριά του μουσείου μου έχει τρελαθεί σήμερα. Και είναι, κοτόπουλο στις... είναι. Ναι, ναι, και είναι στις πλατείες λοιπόν. Είναι στην ουσία You bled with Wallace, now bleed with me. Ναι. Sheer terror gripping tight. Knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300. Λέει λοιπόν, παιδιά, 300 Σπαρτιάτες κάνανε όλα αυτά που αφηγήθηκα. Την είδα την ταινία μαζί μου. Get they stare now across the plain at 10,000 Spartans commanding 30,000 free Greeks. Τώρα έχουμε 10.000 Σπαρτιάδες να διοικούν 100.000, δεν ξέρω κι εγώ πόσους Έλληνες. Στο κοινό! Γίνεται, δεν υπάρχει κινηματογράφος, έχει φύγει οροφή, έχουμε γκρεμίσει τους τοίχους, κλείνουμε εισιτήρια, πάμε πάρουμε την πόλη. Είμαστε ένα βήμα πριν βγούμε έξω και αρχίζουμε και κάνουμε πογκρόμ. To victory! Zoom, the end! Και μετά metal! Και γράμματα σε σχήμα αίματος να κάνουν σπλάτ στην οθόνη. Oh! Και γεια σας! Τελείωσε! Απορίες φυσικά και όχι! Μαλά και με τόσο high, είμαι τόσο pumped με αυτή την ταινία! God damn, I love this movie! Και αυτή ήταν η 300, κυρίες και κύριοι. Τα είπαμε όλα, φίλε. Τι θες, ανακεφαλαίωση? Πάρε μια μικρή. Είναι από αυτές τις ταινίες που δεν είναι, δεν είναι endless rewatchable, αλλά
το συνέστημα στο σινεμά. Ρε μαλάκα, το χτίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, ρε φίλε, και σε παίρνει μαζί τη και σε κάνει οπαδό. Είσαι μαζί του every step of the way. Άκου ένα fun fact. Όταν σπούδαζα στη Χαλκίδα και γίναγα Αθήνα με το ΚΤΕΛ, στο ΚΤΕΛ πολλές φορές έπαιζε ταινία. Που δεν δίναμε σημασία, κάνουν φασαρία, χαβαλέ και μαλακίες. Κάποιες φορές έπαιζε τους 300. Υπήρχε απόλυτη ησυχία στο ΚΤΕΛ, μάλλον δεν μιλάει ψυχή! Και έτσι και τόλμαγε κάποιος να μιλήσει. Απλά άκουγε ένα σκάσε, βούλωσε το. Ένοχος για εσχάτη προδοσία και δεν πολέμου είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απλά οι 300 δεν μπορούσε να το δουλέψει πολλές φορές γιατί είναι η ταινία που πρέπει να σου λείψει λίγο. Για να τη δει. Είχα καιρό να τη δω. Και εγώ είχα καιρό να τη δω, μαλάκα, και είμαι pumped as fuck. Πόσα μπρόσκαρ βάζει στου 300, Βαγγέλη. Λοιπόν, ξέρει κάτι. Επειδή δικαιούται αυτή η ταινία και με έχει παμπάρει as fuck. Ναι. Τώρα μπορεί αύριο να δώσω λιγότερα, αλλά τώρα επειδή καταφέρνει κάθε φορά θα δώσω 9 μπρόσκα. 9 μαλάκα. Στα αρχίδια μου! Εντάξει, 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 οκ. Okay. Εγώ θα του βάλω γύρω στα 7. Εσύ, Μιχάλη, είσαι ένας προδότης. Είσαι ένας κοντός ξέρξης αυτός. Κοντός εφιάλτης εννοείς. Όχι κοντός ξέρξης εννοώ. Μα είπες προδότης, ναι. Εντάξει, σίγουρα σταματάω να αμφισβητώ. Ήμουν έτοιμος να πω ότι δεν έχει την αϊντήλα που έχουν οι υπόλοιπες μπρόσκαρ ταινίες. Όχι, την έχει. Την έχει και πολύ μάλιστα, μαλάκα. Δεν δίνω 7 μπρόσκαρ, δίνω 8. Είσαι ο μέτριος ύψος, ξέρεις. Τέλος πάντων. Recasting! Σήμερα θα καστάρουμε 3 βασικούς και έναν έτσι πιπεράτο κλασικά. Είναι δικό μας recasting, δεν πάμε τα κλισέ των άλλων εκπομπών. Θα καστάρουμε τον Λεωνίδα, τον Ξέρξη, τον Εφιάλτη και τον αγαπημένο μας Στήλιος. Στήλιος. Τον Hypeman. Το σημερινό plot twist, πολλές φορές βάζουμε κάποιο modifier στο recasting μας. Αν ήταν μία μέρα να κάνουμε recasting με Έλληνες ηθοποιούς, πρέπει να είναι σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα. Recasting 300 με Έλληνες ηθοποιούς, λοιπόν. Όπως πάντα, μπορείτε να το βάλετε και εσείς στα σχόλια. Και όσοι μας παρακολουθείτε live αυτή τη στιγμή στην πρεμιέρα, τώρα παιδιά, recasting αυτούς τους 4. Πάμε. Ποιον έβαλες για Λεωνίδα? Παιδιά, Λεωνίδα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν έχουμε κάποιον τόσο γυμνασμένο με τέτοιο μουσι και τόσο μπρουτάλ. Και τόσο χαρισματικό ο Ζεράρ Μπάτλερ, ναι. Να τα έχει όλα μαζί. Ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε. Πήγα και έβαλα απλά τον Κώστα τον Σόμερ. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο, σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι, εσύ πήγες πιο πολύ για το εμφανισιακό. Αναγκαστικά. Ναι. Εγώ, ας πούμε, αναγκάστηκα να πάω για το κομμάτι του χαρακτήρα και του performance. Έτσι γίνεται. Χωρίς το σώμα. Ναι. Έβαλα τον Νίκο Σεργιανόπουλο, ρε φίλε, λόγω τη φωνή κλπ. Θα σου πω, ο Σεργιανόπουλος μέσα στον. Σόμερ. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ. Η ψυχή του Σεργιανόπουλου μέσα στο σώμα του Κώστα Σόμερ είναι αρκετά οκ, ρε παιδί. Θα δουλέψει. Xerxes. Πάμε. Έβαλα τον Ιωάννη Παπαζήση. Είναι αυτός από το Λούφα και Παραλλαγή, το πιο καινούριο. Έχει αυτό το μοντελίσιο look, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Ο Xerxes είναι μοντέλο. Αυτό. Δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Εγώ έβαλα έναν άλλον που δεν τον ήξερα, μου τον είπαν. Λέγεται Μιχάλης Σαράντης. Okay. Και πιστεύω ότι είναι ο Έλληνας Xerxes. Και δε. Oh shit! Μαλάκα! Μαλάκα, του μοιάζει πάρα πολύ! Το ξέρω! Ναι. Είναι ο Xerxes με μαλλί. Ναι! Λοιπόν, Εφιάλτης. Είμαι πολύ περήφανος για τον Εφιάλτη. Και εγώ! Για πες! Εγώ έβαλα το Μουζουράκι. Έχουν και δύο πεταχτά μάτια. Ο Μουζουράκι έτσι καμπούλει με τα μάτια να κοιτάει. Το στυλ του μου κάνει. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Μουζουράκι θα κάνει overacting και τέτοια, ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα αρπάξει την ευκαιρία να κάνει πάλι βλακίες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ταιριάζει. Εγώ πήγα με ηθοποιό που έχει ιστορικό προδοσίας. Είναι Εφιάλτης στην ψυχή. Ποιος είναι? Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Ωραία. Right? Είναι λίγο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο awkward looking τύπος, ρε παιδί μου. Γενικά, κωμικά looking με το make-up και αυτά. Θα τον αναγνωρίσεις. Θα καταλάβεις ακριβώς την ηρωνία του casting director. Αλλά θα είσαι ok με αυτό. Ωραία. Και τώρα Στήλιος. Ο hype man μας αγαπημένος. Έλα πάμε λίγο. Θες να έχεις σώμα, θες να είναι ψηλός, θες να είναι μακριμάλης και θες να είναι και λίγο χαρούμενος και κεφάτος. Και overacting. Γιάννης Φαλιάρας. Α, ναι, ωραία είναι, μου αρέσει. Μαλάκα, έλα ρε, πάμε, μόνο ρε, ελάτε να τα πάρε. Is that the best you can do? Ξέρω, έβαλα. Για πες. Στράτος Τζόρτζογλου. Έχει λίγο μακριμαλάκι. Ναι. Κάνει overacting και χαϊπάρει και στη φάρμα έχει γαμηθεί, δεν ξέρω τι φάση. Και το φαντασμό να πηδάει να κόβει χέρια στον. Στάτο Τζο. Έχει πλάκα γιατί τον σπαλιάρα μπορώ να το φανταστώ στι σκηνέ του Στήλιο. Τώρα το Στάτο Τζο. Είναι δύο recasting. Παιδιά, άμα θέλαμε για ένα επεισόδιο τη δική σα συνεισφορά στο recasting στα σχόλια ή εδώ στο live. Πραγματικά θέλουμε να πλάσετε κόσμο αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι σιγά σιγά μπαίνετε και εσεί στο παιχνίδι του recasting. Τα δείξαμε στο κλιπάκι εκεί για το Patreon. Αυτό ήταν. Κύριε.
το πρώτο μας επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Άντε να τα χιλιάσουμε. 300. Να σας ενημερώσουμε ότι λόγω καλοκαιρινού προγράμματος και επειδή έχουμε βάλει και άλλα πράγματα, θα έχουμε ένα επεισόδιο το μήνα αυτή τη φορά. Μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον. Ναι, ναι. Έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Τις είδατε και στο κλιπάκι με το Patreon. Γενικά θέλουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ με εσάς και να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο. Να μπείτε πιο βαθιά στην παραγωγή αυτής της σειράς. Γιατί πραγματικά η συμμετοχή σας είναι γαμάτη. Αντικειμενικά είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό σε σειρά, αλλά αξίζει. Οπότε ναι. Μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Μάκιος. Ήμουν ο Βαγγέλης. Bye bye. Bye.